Με βάση τη μέχρι σήμερα εικόνα παρουσιάζεται μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση στον έλεγχο των αιτήσεων των σωματείων για το Μητρό Αθλητικών Σωματείων. Αυτή η καθυστέρηση βέβαια έρχεται σε μια στιγμή που τα σωματεία έχουν περιέλθει σε πολύ δεινή θέση με αφορμή και την κρίση του κορονοϊού, μαζί φυσικά με τα ασφιχτικά χρονικά και γραφειοκρατικά πλαίσια που έχει ορίσει η κυβέρνηση και ο κύριος Υπουργός για την εγγραφή στο Μητρό. Και ενώ οι άνθρωποι στα σωματεία από το Μάιο τρέχουν για να ξαναμαζέψουν τα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο Μητρό, ξοδεύοντας χρόνο και χρήμα, όπως εσείς κύριε Υπουργέ ανακοινώσατε 25 Δεκάτου, έχουν ελεγχθεί 2.930 σωματεία και μόνο 117 πληρούν και τα δύο κριτήρια, αγωνιστικά και οικονομικά. Δηλαδή μόλις το 5,41% των σωματείων με βάση τα τωρινά στοιχεία έχουν δικαίωμα στις επικείμενες εκλογές. Και γι' αυτό το πράγμα δηλώνεται περήφανος. Δηλαδή λέτε ότι σχεδόν το 95% των ελεγμένων σωματείων είναι παράνομα και ότι δεν θα πάρουν μέρος στις εκλογές. Και όχι μόνο αυτό, αλλά δεν θα έχουν και δικαίωμα να συμμετέχουν στα πρωταθλήματα. Δεν θα έχουν δικαίωμα χρήσης εγκαταστάσεων. Δεν θα έχουν το δικαίωμα της επιχορήγησης. Καταρχάς, προκύπτει μια απίστευτη κολυσιεργία στη διαδικασία αποφάσεων εγγραφής των σωματείων στο Μητρό. Σωματεία που έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά από το Μάιο δεν γνωρίζουν αν τελικά είναι εντάξει όλα τα έγγραφα που έχουν προσκομίσει. Ο κίνδυνος να θεωρηθούν εκπρόθεσμα είναι ορατός όταν είναι γνωστό ότι η διαδικασία υποβολής προβλέπει για ορισμένα έγγραφα διάρκεια τριμήνου, όπως οι βεβαιώσεις από τις περιφέρειες. Επίσης, υπάρχουν σωματεία που καλλιεργούν πολλά αθλήματα και έχουν αναφορά, άρα και δικαίωμα ψήφου στις εκλογές, σε πάνω από μία ομοσπονδίες. Αυτά τα σωματεία, ενώ εγκαίρως έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά τους, ακόμα δεν γνωρίζουν εάν έχουν έλλειψη εγγράφων και σε ποια ομοσπονδία, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να απολέσουν το δικαίωμα ψήφου στις εκλογικές διαδικασίες. Για παράδειγμα, ένα σωματείο που έχει πολλά αθλήματα και ανήκουν σε περισσότερα από μία ομοσπονδίες, τι θα κάνουν? Αν είναι εντάξει στο ένα άθλημα και δεν είναι εντάξει στο άλλο άθλημα, αυτό σημαίνει ότι δεν νομιμοποιούνται για να πάνε να ψηφίσουν? Τρίτον, από πού προκύπτει ότι ο έλεγχος πρέπει να περιλαμβάνει δύο κριτήρια, οικονομικά και αγωνιστικά? Κατά την άποψή μας, σκοπίμως συνδέεται την εγγραφή στο Μητρό με τα οικονομικά των σωματείων και προσπαθείτε να δημιουργήσετε εντυπώσεις, δηλαδή να πείτε ψέματα. Τι σχέση έχουν οι ομοσπονδίες και τους κατηγορείτε ως παράνομες με τα οικονομικά στοιχεία που χρειάζονται για το Μητρό? Δεν είναι δουλειά της ομοσπονδίας να ελέγχει τα βιβλία των σωματείων. Αυτό είναι δουλειά των περιφερειών, κύριε Υπουργέ. Αυτές είναι ο ελεγκτικός φορέας των σωματείων. Η Ομοσπονδία ελέγχει για την αναγνώριση, το καταστατικό, για τη δραστηριότητά τους. Ένα σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού παίρνει αθλητική αναγνώριση και μετά απευθύνεται στην Ομοσπονδία για να εγγραφεί με την αθλητική αναγνώριση. Από το Μητρό, αυτό το Μητρό με τις αθλητικές αναγνωρίσεις έπρεπε λογικά να το έχει στην κατοχή του η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Πού είναι? Δεν το έχετε? Πρέπει να μας απαντήσετε σε αυτό. Να το κάνω πιο καθαρό το ερώτημα. Πού είναι το Μητρό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού από το 2016? Το έχετε? Αν ναι, παρουσιάστε το. Αν δεν το έχετε, οφείλετε να πείτε τι έχει γίνει αυτό το Μητρό. Αν έγινε φύλο και φτερό, πρέπει να το γνωρίζουμε. Και ποιος ευθύνεται γι' αυτό και γιατί πρέπει την ύφη να την πληρώσουν τα σωματεία και οι ομοσπονδίες? Ολοκληρώστε. Καταρτών και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Η διαδικασία εγγραφής περιπλέκεται βέβαια πολύ περισσότερο με σκανδαλώδεις μεθοδεύσεις από την πλευρά του Υπουργείου και της Γενικής Γραμματείας. Δώσατε με απευθείας ανάθεση τη συγκρότηση και διαχείριση του Μητρώου σε ιδιωτική εταιρεία. Γιατί? Η Γενική Γραμματεία δεν είναι ικανή να το διεκπαιρεώσει? Δεν επαρκεί το προσωπικό? Δεν έχει αρμόδια υπηρεσία για να το κάνει και επιλέξατε ιδιωτική εταιρεία? Και μάλιστα όταν γνωρίζουμε ότι έχει συσταθεί αρμόδια επιτροπή στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για το Μητρό. Άλλωστε, η Γενική Γραμματεία, εσείς τα έχετε πει, ανανεώνεται, δημιουργούνται καινούργια τμήματα, δουλεύουν πάνω από 600 άτομα. Άρα, έχετε το δυναμικό και την εμπειρία του προσωπικού για να το διεκπαιρεώσει. Και όμως, προτιμήσατε να δημιουργήσετε, να δώσετε τη δημιουργία του Μητρώου σε ιδιώτες. Και σας ρωτάμε, κύριε Υπουργέ, ελάτε, κύριε, σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβείτε? Το ερώτημα θέτω. Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβείτε, με δεδομένο ότι το χρονικό διάστημα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών στις Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες αρχίζει τον Νοέμβριο, αυτό το μήνα δηλαδή,
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρχει σωματείο που θα απολέσει το δικαίωμα ψήφου ενώ έχει καταθέσει έγκαιρα όλα τα δικαιολογητικά. Προτίθεστε, που αυτό είναι και το σωστό, να δώσετε παράταση εύλογου χρονικού διαστήματος προκειμένου να προλάβουν να καταθέσουν όσα δικαιολογητικά απαιτούνται και να εγγραφούν στο Μητρό. Και τέλος, γιατί δεν ανατέθηκε στις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού η δημιουργία και η λειτουργία του Μητρώου και προχωρήσατε στην απευθείας ανάθεση ιδιωτική εταιρεία. Σε τι εξυπηρετεί αυτή η απόφαση? Μπορεί μια ιδιωτική εταιρεία να έχει πρόσβαση στη διαχείριση του Μητρώου για δεδομένα που θα έπρεπε να έχει μόνο η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού? Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, για την πρωτολογία σας, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με κάτι εξαιρετικά σημαντικό και αναφέρομαι στην εξειδίκευση των νέων μέτρων ενάντια στην πανδημία και στην αναστολή λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων που αναφέρεται συμπεριλαμβάνονται στην κοινή υπουργική απόφαση που υπογράφεται εντός λίγου από όλους τους συνάδελφους υπουργούς και θα πάρει τον δρόμο προς το Εθνικό Τυπογραφείο που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη συνέχιση των κορυφαίων κατηγοριών στα εθνικά πρωταθλήματα του ποδοσφαίρου και μπάσκετ, εφόσον το υγειονομικό τη πρωτόκολλο περιλαμβάνει υποχρεωτικό εβδομαδιαίο προληπτικό έλεγχο για COVID-19, τους διεθνείς αγώνες των ομάδων, την κατεξαίρεση άδεια για προπόνηση των αθλητών που προετοιμάζονται για Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες, καθώς και η κατεξαίρεση άδεια για ατομική χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων σε αρκετά αθλήματα ανοιχτού χώρου. Πιο συγκεκριμένα, για τις περιοχές που είναι σε κίτρινο, οι προπονήσεις και οι αγώνες θα διεξάγονται σαφώς χωρίς θεατές. Μειώνεται στο 75% ο μέγιστος αριθμός αθλουμένων ανά εγκατάσταση, σύμφωνα με τους όρους λειτουργίας αθλητικών, ναυταθλητικών εγκαταστάσεων και κολυμπητηρίων και το σχετικό πίνακα με τον μέγιστο αριθμό αθλουμένων ανά εγκατάσταση. Οι αγώνες εντός οργανωμένων αθλητικών εγκαταστάσεων επιτρέπονται μόνο με την παρουσία των απαραίτητων συντελεστών των αγώνων. Οι αγώνες εκτός οργανωμένων αθλητικών εγκαταστάσεων επιτρέπονται με όριο 50 συμμετοχόντων στις αγωνιστικές διαδικασίες. Αναστέλλονται οι επίσημοι και φιλικοί αγώνες σε όλες τις κατηγορίες των ομαδικών αθλημάτων, εξαιρεμένου των αγώνων ομάδων που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα εθνικών κατηγοριών που δεν έχουν ανασταλεί και οι προπονήσεις επιτρέπονται. Κατά τη διάρκεια της άθλησης δεν απαιτείται η χρήση μάσκας. Περαιτέρω οδηγίες και υγειονομικά πρωτόκολλα για προπονήσεις και αγώνες όπως αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού θα δοθούν φυσικά όλες τις σχετικές απαντήσεις. Τώρα, στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου, κοινώς κόκκινο. Αναστέλλονται οι δραστηριότητες σε αθλητικές εγκαταστάσεις. Αναστέλλονται κάθε είδους αθλητικές εκδηλώσεις μαζικού, εναλλακτικού, πνευματικού ή ψυχαγωγικού χαρακτήρα. Επιτρέπεται μόνο η ατομική άσκηση και άθληση σε εξωτερικούς δημόσιους χώρους, αλλά χωρίς προπονητή. Εξαιρούνται της αναστολής η λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων για προπονήσεις και αγώνες των ομάδων που μετέχουν στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της πρώτης εθνικής κατηγορίας ανδρών, Super League 1, και στο πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης Basket League, χωρίς την παρουσία θεατών και των οποίων οι ομάδες ακολουθούν υγειονομικό πρωτόκολλο που περιλαμβάνεται υποχρεωτικά εβδομαδιαίο προληπτικό έλεγχο των αθλητών για COVID-19 με τεστ αντιγόνου από διαπιστευμένα εργαστήρια. Οι ευρωπαϊκοί αγώνες, Champions League, Europa League, Euro League, PSL, σύμφωνα με τα ειδικά πρωτόκολλα των UEFA, Euro League και FIFA, και ενώ εξαιρούνται επίσης η λειτουργία των ανοιχτών αθλητικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν αθλητικά σωματεία και όμιλοι οι οποίοι διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας, αποκλειστικά και μόνο για ατομική χρήση, χωρίς προπονητή και χωρίς την παρουσία θεατών στα ακόλουθα ατομικά αθλήματα. Αντισφαίριση, σκοποβολή, τοξοβολία, ιστιοπλοεία με μονομελές πλήρωμα, κοπηλασία με μονομελές πλήρωμα, κανόε καγιάκ, θαλάσσιο σκι, ποδηλασία, γκολφ, υπασία, μηχανοκίνητος αθλητισμός, αθλήματα βουνού. Η χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων από όσο αναφέρονται σε ονομαστικές καταστάσεις που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κατόπιν εισήγησης της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής για την κάλυψη αναγκών προετοιμασίας τους για τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2021 στο Τόκιο. Περαιτέρω οδηγίες πάλι και για αυτή την κατηγορία θα υπάρξουν στα ειδικά πρωτόκολλα που θα αναρτηθούν στη Γενική Γραμματεία, στο site της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Επισημαίνεται τέλος ότι εξετάζεται επιπλέον η δυνατότητα για χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων από όσους θα αναφέρονται σε ονομαστικές καταστάσεις που θα εκδίδει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κατόπιν εισήγησης της Ελληνικής Ολυμπιακής και Παραολυμπιακής Επιτροπής για την εγκάλυψη των αναγκών προετοιμασίας για ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα, ενώ επίσης εξετάζονται η κατεξαίρεση λειτουργία
των αθλητικών εγκαταστάσεων για προπονήσεις και αγώνες ομάδων που μετέχουν στην κορυφαία εθνικές κατηγορίες ομαδικών αθλημάτων όπως Super League 2 και Πρωτάθλημα Βόλεϊ Ανδρών, πέρα των πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της πρώτης εθνικής κατηγορίας ανδρών Super League 1 και του πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης Basket League, χωρίς πάντοτε την παρουσία θεατών και των οποίων ομάδες θα ακολουθούν υγειονομικό πρωτόκολλο που περιλαμβάνει υποχρεωτικό εβδομαδιαίο προληπτικό έλεγχο των αθλητών για COVID-19 με τεστ αντιγόνου από διαπιστευμένα εργαστήρια. Κύριε Σεριχάγη, για την δευτερολογία σας. Για ποια δευτερολογία, κύριε Πρόεδρε? Λυπάμαι ειλικρινά. Την έχετε καλύψει για την δευτερολογία, αλλά εν πάση περιπτώσει, 2 λεπτά. Αρχίζει και καθιερώνεται οι υπουργοί να μην απαντούν μετά την πρωτολογία του ερωτών και πετάνε την μπάλα στην κερκίδα. Είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει. Το έχουν κάνει και άλλοι υπουργοί, ο κύριος Βρούτσης κτλ. Σε κάθε περίπτωση. Εγώ δεν θα πέσω στην παγίδα να τοποθετηθώ για τα μέτρα για την πανδημία. Σοβαρότατα βέβαια, σοβαρό ζήτημα, αλλά δεν θα πέσω στην παγίδα διότι το θέμα είναι εντελώς διαφορετικό. Κύριε Αυγενάκη, επιτρέψτε μου να πω το εξής. Πάλι για το ίδιο θέμα, για το Μητρό. Ότι δεν έχετε κάποια επαφή με την πραγματικότητα. Και το λέω αυτό διότι έχετε μετατρέψει το θέμα του Μητρώου σε αυτοσκοπό, αδιαφορώντας για τις τραγικές συνέπειες που θα έχει στον αεραστεχνικό αθλητισμό, στα σωματεία, στους αθλητές, στους παράγοντες και τους εργαζόμενους. Και είμαστε λίγο πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εδώ και 6 μήνες, από το Μάιο, οι άνθρωποι των αθλητικών σωματείων στην κυριολεξία τρέχουν σαν τρελοί για να προλάβουν τις προθεσμίες, να συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά. Και εσείς, όλο αυτό το χρονικό διάστημα, τους κατηγορείτε ότι είναι παράνομοι, ότι είναι εβολεμένοι. Όπως παράνομοι, φυσικά, δεν είναι οι ίδιοι, δεν είναι ούτε οι αθλητές και οι διακρίσεις τους. Είναι άνθρωποι εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, αυτοαπασχολούμενοι, που εθελοντικά αφιερώνουν ώρες ατέλειωτες, σπαταλούν κόπο και χρήμα, προκειμένου να μείνουν όρθια τα αθλητικά σωματεία. Τα σωματεία αυτά που αναστενάζουν για να πληρώσουν κάθε μήνα τους εργαζόμενους, τους προπονητές, και να παρέχουν τα αυτονόητα στους αθλητές, από ρουχισμό μέχρι και τη μετακίνηση για τους αγώνες. Τα σωματεία είναι αυτά που ακόμα περιμένουν, κύριε Υπουργέ, τα ψίχουλα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Και για να έχουμε και καλό ερώτημα, πού είναι αυτά τα περιβόητα 12 εκατομμύρια ευρώ που θα δίνατε στα σωματεία? Σε 2 μήνες τελειώνει το 2020 και ακόμα δεν πήραν δεκάρα τσακιστή. Ή μήπως το τελικό ποσό της συνολικής επιχορήγησης δεν θα είναι τα 12 εκατομμύρια, αλλά θα καθοριστεί με βάση το πόσα σωματεία τελικά περάσουν το ρουβίκονα της γραφειοκρατίας που έχετε επιβάλει? Αντιλαμβάνεστε ότι βάρατε διάλυση με αυτόν τον τρόπο, ότι καταδικάζετε χιλιάδες σωματεία με αυτόν τον τρόπο? Επιστρέψτε μου, αλλά αυτό θυμίζει ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Είναι φανερό ότι θέλετε να ελέγξετε διοικήσεις σωματείων, ενώσεων και κυρίως ομοσπονδιών. Το μόνο που απομένει, κύριε Υπουργέ, είναι να μας πείτε ποια σωματεία θέλετε να νομιμοποιήσετε και ποια πρόσωπα θέλετε να αναδειχθούν στις διοικήσεις για να μπορείτε να τα ελέγχετε. Και θα σας φέρω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Πρόσφατα έγινε στο Ηράκλειο, στην πόλη μας, η Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τέννης με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο εκλέχτηκε 4ος μάλιστα ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας ανάμεσα σε 48 χώρες στην Ευρώπη. Δηλαδή για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας είναι ικανός, ενώ στη χώρα του δεν μπορεί να εκλεγεί? Υπάρχουν ομοσπονδίες που ήδη έχουν εξαγγείλει ημερομηνία εκλογών. Είναι η Άρση Βαρών. Είναι ο ΣΕΓΑΣ που έχει ορίσει 12 δεκάτου ημερομηνία εκλογών. Μπορείτε να μας πείτε αν θα πραγματοποιηθούν εκλογές και πώς? Με αυτό το χάλι για το οποίο ευθύνεστε αποκλειστικά εσείς, ή μήπως τελικά σκοπεύετε να πάτε στο διορισμό προσωρινών διοικήσεων? Πρόκειται για μια, κατά την άποψή μας, άθλια εξέλιξη. Σας βαραίνει προσωπικά, φυσικά όλη την κυβέρνηση, δεν το συζητάμε. Αλλά θα σας λέγαμε, μη διανοηθείτε να πάτε σε προσωρινές διοικήσεις πρωτοδικείου επικαλούμενος τα μετρημένα στο δάχτυλα σωματεία που βγάλατε έγκυρα, γιατί θα δημιουργήσετε μεγάλο πρόβλημα στον αθλητισμό παραμονές Ολυμπιακών Αγώνων. Αν δεν πάτε σε προσωρινές διοικήσεις, τι θα κάνετε? Θα προχωρήσουν οι ομοσπονδίες εκλογές και μετά θα τους κηρύξετε έκτοτους?
Μη διανοηθείτε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να δώσετε παράταση και οι εκλογές να γίνουν μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, με την ολοκλήρωση του Ολυμπιακού κύκλου, όπως άλλωστε προβλέπει και η Ολυμπιακή Χάρτα. Είναι η καλύτερη λύση που μπορείτε να δώσετε σε αυτήν τη φάση. Και τέλος, ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, σε σχέση με τους προπονητές. Λέτε ότι θέλετε να βάλετε τάξη. Και κουνάτε το δάχτυλο στο κουκούε, το κάνατε και προχθές στις συμβάσεις που είδαμε στην Ολομέλεια. Προσπαθείτε να καλύψετε την εξοντωτική σας στάση απέναντι στα σωματεία και στις ομοσπονδίες, επικαλούμενος το υπαρκτό πρόβλημα της εργασιακής γαλέρας στους προπονητές και όχι μόνο. Να μας απαντήσετε ποια κόμματα και ποιες κυβερνήσεις έχουν νομοθετήσει την εργασιακή ζούγκλα σε όλους τους εργασιακούς χώρους, τη μαύρη εργασία, τη μερική απασχόληση, την ανασφάλιστη εργασία, τα ψίχουλα που παίρνουν για να επιβιώσουν. Τα δικά σας κόμματα και οι δικές σας κυβερνήσεις είναι αυτό που και τώρα κάνετε με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, με πρόσχημα την πανδημία, την απλήρωτη δεκάωρη εργασία και τα ψίχουλα των 534 ευρώ. Αυτή είναι λοιπόν η πραγματικότητα. Αντί να ασχοληθείτε με τα φλέγοντα προβλήματα που έχει ο αθλητισμός και ειδικά ο ερασιτεχνικός αθλητισμός, δίνετε ένα ιδιαίτερο ζήλο και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, τελειώνω. Και ο κύριος Αβγενάκης νομίζω θα μιλήσει άλλο τόσο και άλλο τόσο, προκειμένου να καλύψει εφόσον δεν μίλησε στην τροπολογία του. Αντί λοιπόν να ασχοληθείτε με τα φλέγοντα προβλήματα του αθλητισμού, ασχολείστε εδώ και τόσο χρονικό διάστημα με το Μητρό Αθλητικών Φορέων, με πρόσχημα την καλύτερη καταγραφή αθλητικών σωματείων. Και να κλείσω, κύριε Πρόεδρε, με αυτό, θα σας θυμίσω τι έλεγε η Νέα Δημοκρατία διαστόματος της κυρίας Άννας Καραμαλή, η οποία ήταν εισηγήτρια της Νέας Δημοκρατίας, στο νομοσχέδιο του 2016 επί ΣΥΡΙΖΑ, όταν ήρθε το νομοσχέδιο. Είχατε βγει στα κεραμίδια. Αναφορικά με το δεύτερο τμήμα του νομοσχεδίου, το άρθρο 24 που αναφέρεται στη δημιουργία του Μητρώου, διέπεται από μια έντονα γραφειοκρατική αντίληψη. Σας το είπαν και οι φορείς, οι ομοσπονδίες, ότι αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Δημιουργείται ένα εξαιρετικά σφιχτικό πλαίσιο που είναι ανέφικτο να λειτουργήσει. Δεν είναι επίσης ρεαλιστικό να επιβαρύνεται ερασιτεχνικά σωματεία που στη συντριπτική τους πλειοψηφία δεν επιχορηγούνται από το κράτος με υπέρμετρες και δυσβάσταχτες υποχρεώσεις. Και άλλα πολλά. Ελάτε, και σας ρωτάμε, πότε είχατε δίκιο, τότε με εισηγήτρια την κυρία Άννα Καραμαλή ή τώρα αυτά που πράττει η Νέα Δημοκρατία και εσείς προσωπικά. Έχετε λοιπόν σοβαρότατη ευθύνη. Μάλιστα. Πρέπει να δώσετε συγκεκριμένες απαντήσεις και στην πρόταση που έχουμε υποβάλει ως ΚΚΕ, τώρα σε αυτή την συζήτηση που γίνεται, να δώσετε αναβολή στην ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας προκειμένου να μπορούν να ενταχθούν τα σωματεία. Κύριε Συντηχάκη, σχεδόν τρόμαξα. Κύριε Συντηχάκη, το έχω πει σε όλους. Σχεδόν τρόμαξα, πιστεύτε. Αν δηλαδή μιλάμε εδώ 12,5 λεπτά αντί των 5 που δικαιούστε και λοιπά, όχι, δεν λέω για εσάς, έτσι έγινε συνέχεια. Εντάξει, κύριε Πρόεδρε, έχει μεγάλη προσπάθεια να καλύψει κανείς το κενό γνώσης και ενημέρωσης που έχει ο κύριος Συντηχάκης και το κόμμα του. Την άγνοια του χώρου που φαίνεται ότι εκπροσωπεί ή που μεταφέρει για το χώρο του αθλητισμού. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, λίγο ησυχία. Ειλικρινά τρόμαξα, κύριε Συντηχάκη. Τρόμαξα. Σιγά τις απειλές. Πού μιλάτε? Στο Κομμουνιστικό Κόμμα απευθύνεστε? Όχι σε εμάς. Αλλού πάτε να μιλάτε με αυτόν τον τρόπο και με αυτόν τον τόνο. Εδώ είναι κοινοβουλευτικός έλεγχος. Έχετε κάθε δικαίωμα να ρωτάτε, αλλά όχι να απειλείτε. Απειλές αλλού. Αλλού. Όχι εδώ. Εδώ είναι κοινοβούλιο. Εδώ κυριαρχεί η δημοκρατία, αν δεν το ξέρετε, αν δεν το μάθετε τόσα χρόνια. Πάμε λοιπόν στα ερωτήματα τα οποία σας είπαν, σας έγραψαν και μεταφέρετε. Ούτε τι λέτε δεν ξέρετε αυτή την ώρα. Λυπάμαι, αλλά δεν ξέρετε τι λέτε. Λυπάμαι ειλικρινά. Πάμε λοιπόν. Δεν σας είπε ένας άνθρωπος, δεν βρέθηκε ένας ευλογημένος άνθρωπος να σας πει ότι δεν υπάρχει Μητρώ σωματείων, αριστερικό σωματείων στο Υπουργείο? Ότι είχε καταστραφεί μέσα από ιό, μέσα από επίθεση, κυβερνό επίθεση, και δεν υπάρχει το παραμικρό. Δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος να σου το πει ότι έχει γραφτεί ή ξαναγραφτεί? Μα ούτε ένας. Και έστω πέρα και λέτε ανεδαφικά πράγματα. Και διαρωτάστε γιατί το δώσαμε σε ιδιωτική εταιρεία. Και δεν φτάνουν οι υπάλληλοι. Δεν φτάνουν. Ούτε αυτό που βρήκατε έναν άνθρωπο, ένα σύντροφό σας, να σας πει τι ακριβώς σημαίνει μέσα και πόσους ανθρώπους έχει η συγκεκριμένη υπηρεσία. Δηλαδή, θέλετε να πείτε ότι κολοβαράνε ή δεν ασχολούνται ή δεν ενδιαφέρονται οι υπάλληλοι που είμαι στο Υπουργείο ή εξειδικευμένοι για αυτά τα θέματα? Αυτό θέλετε να μας πείτε? Όχι λοιπόν. Θέλω να σας πω ότι οι άνθρωποι κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους, είναι άριστοι, συνεργάζονται άριστα. Τώρα σας παρακαλώ, σας άκουσα πολύ προσεκτικά. Δεν σας διέκοψα. Τώρα σας παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, δεν δέχομαι να διακόψω. Κύριε Συντηχάκη, δεν σας διέκοψα κανείς. Σας παρακαλώ. Οι εξυπνάδες είναι καλές, αλλά όχι εδώ. Όχι εδώ. Και όταν δεν ξέρετε ένα θέμα, καλό είναι να μιλάτε. Συνεχίζω λοιπόν. Συνεχίζω λοιπόν. Και λέω, συνεχίζω και λέω,
επειδή βάλατε πολλά ερωτήματα, περί των 12 εκατομμυρίων, αν υπάρχουν και δεν υπάρχουν, σαφώς και υπάρχουν. Ποια είναι η θέση σας, που έχετε μπερδέψει. Αν διαβάσατε τις ανακοινώσεις τοποθετήσεις του ΚΚΕ, του δικού σας, τις δικές σας, του Κουτσούμπα και όλα αυτά, θα καταλάβετε ότι δεν ξέρετε τι λέτε. Θέλετε να δοθούν χρήματα ακόμα και σε αυτούς που δεν υπάρχουν παρά μόνο σε ένα καταστατικό. Αυτής της άποψης είστε. Δηλαδή θέλετε να μοιράζουμε χρήματα αέρα πατέρα ανεξέλεγκτα, χωρίς να ξέρουμε αν και πού θα πάνε και με ποιο τρόπο θα ξοδευτούν. Αυτής της άποψης είστε. Εμείς σας λέμε ξεκάθαρα πως όχι. Γι' αυτό το λόγο, αγαπητέ κύριε Συντυχάκη, θέλω να σας ενημερώσω σήμερα, γιατί την ίδια αγωνία είχατε και προκαιρού, θυμάστε, στο πρώτο νομοσχέδιο που λέγατε κάνετε Μητρώα για να τα έχετε σαν μηχανισμό. Και φυσικά όταν παρουσιάσαμε και ανεβάσαμε και στην επίσημη σελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού τα πάντα, δεν είχατε κάτι να πείτε. Τσιμουγιά μετά. Γιατί δεν μιλήσατε. Να πείτε ναι, έκανα λάθος. Κάναμε λάθος, ΚΚΕ, που σας κατηγορήσαμε ότι δημιούργησε μηχανισμούς. Όλα τα στοιχεία είναι προσβάσιμα σε όλους. Δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Μα τίποτα να κρύψουμε. Και κανένας νόμιμος, κανένας νοικοκύρης δεν έχει τίποτα να κρύψει. Αλλά ακόμα και όλοι αυτοί που παλεύουν να νομοποιήσουν, να τακτοποιήσουν τα σωματεία τους, λέμε ένα μπράβο. Τους ενισχύουμε. Και όχι εγώ προσωπικά, αλλά τα στελέχη του Υπουργείου Αθλητισμού, για τους οποίους δεν έχετε πει ούτε μια καλή κουβέντα. Δεν βρήκατε το θάρρος να πείτε μια καλή κουβέντα στους δημοσίους υπαλλήλους που δίνουν την ψυχή τους Σαββατοκύριακα αργείς για να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Για να φέρουν πέρα σε αυτό το πολύ δύσκολο έργο που γίνεται για πρώτη φορά στο Υπουργείο Αθλητισμού. Ερχόμαστε και λέμε λοιπόν, αναλυτικά, από τις 19 Μαΐου 2020 μέχρι σήμερα, που ξεκίνησε επισήμως να λειτουργεί το Μητρώ, δηλαδή Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβρης, Οκτώβρης και μπήκαμε στον Νοέμβρη, δηλαδή 6 στους 7 μήνες που δουλεύει. Αυτά τα φοβερά και τρομερά δικαιολογητικά, τα οποία είναι τα μίνιμουμ που προβλέπονται από την νομοθεσία, όχι τη δικιά μας, των προηγούμενων ετών, τα μίνιμουμ, μειώσαμε τον αριθμό των δικαιολογητικών και έχουν περάσει 6 μήνες, επαναλαμβάνω, στους 7 μπήκαμε τώρα. Έχουμε 5.390 σωματεία τα οποία άνοιξαν καρτέλα στο Μητρώο. Εκ των οποίων 4.987 σωματεία προχώρησαν στην αίτηση. Εκ των οποίων 3.285 σωματεία ολοκλήρωσαν την αίτηση, δηλαδή το 65,9%. Εκ των οποίων 1.702 δεν έχει ακόμα ολοκληρώσει την αίτηση, αλλά παρουσιάζεται μια έντονη κινητικότητα και είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι αυτός ο αριθμός θα μειωθεί πάρα πολύ. Από τις 3.285 αιτήσεις σωματείων, σε 2.769 έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος των αγωνιστικών και οικονομικών κριτηρίων βάσει του αθλητικού νόμου, κύριε Συντυχάκη. Το αγνοείτε και αυτό, λυπάμαι. Βάλτε έναν άνθρωπο να σας προετοιμάσει μια ομιλία πριν αυτό εδώ πέρα. Με ρωτάτε εμένα πράγματα που οφείλατε να τα ξέρετε εσείς, ο ίδιος ο κοινοβουλευτικός και μάλιστα έμπειρος. Προϋποθέσεις οι οποίες αναφέρονται στον αθλητικό νόμο του παλιότερου, όχι στον τωρινό. Ούτε καν στο δικό μας δηλαδή. Στοιχειώδη πράγματα δεν γνωρίζετε. Και μου κάνετε εδώ πέρα κοινοβουλευτικό έλεγχο να με ελέγξετε, αλλά σε κάτι το οποίο, αν μη τι άλλο, θα είστε ενημερωθεί λίγο πριν πείτε στην αίθουσα της Βουλής. Έχουμε λοιπόν το αριθμό των 206 σωματείων, τα οποία είναι απολύτως νόμιμα και σε αγωνιστικό και σε οικονομικό επίπεδο. Δηλαδή έχουμε μια αύξηση της τάξης του 7,4%. Στον τομέα αυτό. Έχουμε μια βελτίωση. Αυτό σημαίνει ότι μπαίνει τάξη σε ένα χάος το οποίο εσείς τώρα μας λέτε, προχθές μας λέγατε άλλα, παραπροχθές μας λέγατε κάτι άλλο με την ανακοίνωση που κάνατε. Ολοκληρώστε, κύριε Υπουργέ. Μπαίνει μια τάξη σε ένα τοπίο το οποίο, αν μη τι άλλο, μόνο τάξη μπορούσε να επικαλεστεί κάποιος ότι ήταν, ότι υπήρχε σε αυτό το χώρο. Και δεν υπήρχε τάξη διότι κανένας δεν είχε διαφερθεί και δεν είχε ασχοληθεί συστηματικά για να δει τι ακριβώς σημαίνει σε αυτό που λέγεται αθλητική οικογένεια. Θέλω να συγχαρώ για άλλη μια φορά και να επενέσω όλους τους παράγοντες, τους διοικητικούς που εθελοντικά έχουν κάνει απίστευτη δουλειά, έχουν κρατήσει όρθια τα αθλητικά σωματεία, τα αεραστεχνικά και βεβαίως έχουν καταφέρει να νοικοκυρέψουν και διαρκώς νοικοκυρεύουν το χώρο τους, το σωματείο τους και παράγουν αθλητές, προσφέρουν σοβαρές υπηρεσίες. Αυτούς θα τους ανταμείψουμε και θα τους ενισχύσουμε. Θέλουμε επίσης να δώσουμε δικαίωμα και απαντώ σε ένα τελευταίο ερώτημα σας και κλείνουμε από αυτό, κύριε Πρόεδρε, να μπουν και να γραφτούν όσο το δυνατόν περισσότερα αεραστεχνικά αθλητικά σωματεία. Δεν θεβάζουμε κανένα φραγμό, ούτε κλείνουμε το Μητρώο. Θέλουμε να έρθουν οι περισσότεροι, ή όλοι, ή ακόμη περισσότεροι, αλλά να είναι νόμιμοι νοικοκύρδες και με διαφάνεια και με ενημέρωση προς όλες τις πλευρές, χωρίς καμία διάκριση, χωρίς κανένα περιορισμό, να μπορέσουν και να ενισχυθούν οικονομικά μετά από 12 χρόνια, σας διευγεί και αυτό παρεπιπτόντως, και φυσικά να έχουν δικαίωμα και του εκλέγην, όπως συμβαίνει σε κάθε νόμιμο δημοκρατικό κράτος. Σας ευχαριστώ πολύ.